Η συστηματική βαβαρότητα της ρωσικής επιθετικότητας στην Ουκρανία έχει προκαλέσει σοκ σε όλη τη διατλαντική κοινότητα. Οι θηριωδίες της Ρωσίας, που αποκαλούνται γενοκτονία από τον πρόεδρο Τζον Μπάιντεν και άλλους, έχουν πυροδοτήσει μια νέα εποχή επενδύσεων για την ασφάλεια στην Ευρώπη, οδηγώντας στη φαινομενική δέσμευση της Γερμανίας για περισσότερες αμυντικές δαπάνες, εθνικές προσπάθειες για σταδιακή κατάργηση της χρήση της ρωσικής ενέργειας και την εφαρμογή τη Φιλανδία και τη Σουηδία να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Ενώ και οι τρει αυτέ αλλαγέ ενισχύουν τη διατλαντική ασφάλεια, καμία δεν θα ήταν δυνατή στο άμεσο μέλλον χωρί την απόφαση του Ρώσου Προέδρου Πούτιν να εισβάλλει στην Ουκρανία. Η πρόβλεψή του θα είχε χαρακτηριστεί ω άσκηση ευσεβού πόθου. σω λοιπόν δεν θα έπρεπε να προκαλεί έκπληξη το γεγονό ότι ο πόλεμο τη Ρωσία εναντίον τη Ουκρανία αντιχεί στην Ελβετία, μια χώρα που είναι ουδέτερη για περισσότερα από 200 χρόνια και τη οποία η ουδετερότητα κατοχυρώνεται συνταγματικά. Ακόμη και κατά τη διάρκεια του Πρώτου και του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ελβετία διατήρησε την ουδετερότητά τη. Ωστόσο, από τι 24 Φεβρουαρίου, η βαρβαρότητα του Πούτιν στην Ουκρανία οδήγησε την Ελβετία να επεκτείνει την ουδετερότητά τη για να επιδιώξει μεγαλύτερη ευθυγράμμιση με τη διατλαντική κοινότητα ως απάντηση στη Ρωσία. Στις 28 Φεβρουαρίου, η Ελβετία ανακοίνωσε ότι υιοθετούσε όλε τι κυρώσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση και το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων εναντίον ρωσικών οντοτήτων και ιδιωτών ω απάντηση στην εισβολή. Στο παρελθόν, η Ελβετία έχει επιβάλει κυρώσει σε χώρε όπω το Ιράν και η Βόρεια Κορέα. Περιγράφοντα την απόφαση να επιβληθούν κυρώσει στη Ρωσία, ο Ιγνάσιο Κασή, πρόεδρο τη Ελβετική Συνομοσπονδία, είπε. Βρισκόμαστε σε μια εξαιρετική κατάσταση όπου θα μπορούσαν να ληφθούν έκτακτα μέτρα. Στη συνέχεια, η Ελβετία επέκτηνε τι κυρώσει τη για να συμπεριλάβει την απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού άνθρακα, εξαγωγών καυσίμων αεροσκαφών στη Ρωσία και ρωσικών αεροπλάνων από την είσοδο στον ελβετικό εναέριο χώρο. Αλλαγέ μπορεί επίση να συμβούν στον αμυντικό τομέα. Στι αρχέ Μαρτίου, ο Υπουργό Άμυνα Βιολάμερτ ζήτησε καλύτερα προετοιμασμένε και χρηματοδοτούμενε ενόπλε δυνάμει λέγοντα ότι υπάρχει ανάγκη να μιλήσουμε για το πώ προστατεύουμε τον ελβετικό πληθυσμό από τον κίνδυνο. Καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, το Ελβετικό Υπουργείο Άμυνα θα συντάσει έκθεση που θα παρουσιάσει στο Υπουργικό Συμβούλιο το Σεπτέμβριο, συζητώντα τι δυνατότητε νέων επιλογών ασφάλεια για την Ελβετία. Οι επιλογέ που φέρεται να εξετάζονται περιλαμβάνουν τη συμμετοχή σε κοινέ ασκήσει με τον ΝΑΤΟ και την πλήρωση των πυρομαχικών των χωρών που έχουν στείλει στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία. Ενώ η υποστήριξη για ένταξη στο ΝΑΤΟ έχει αυξηθεί μεταξύ του ελβετικού πληθυσμού, παραμένει μία μειοψηφική άποψη. Η έκθεση δεν αναμένεται να υποστηρίξει την ένταξη τη Ελβετία και ο Άμρεντ δήλωσε ότι η ένταξη στη συμμαχία δεν αποτελεί επιλογή. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Αν σα άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα για να λαμβάνετε πρώτη όλε τι νεότερε εξέλιξει. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.